Μπορεί τα προηγούμενα χρόνια το Τολό να στηριζόταν στους ξένους τουρίστες, όμως αυτό το καλοκαίρι κέρδισε πάρα πολλούς Έλληνες επισκέπτες. Η κίνηση κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα. Οι Έλληνες μας τιμήσαν και φέτος με την παρουσία τους. Μπορώ να πω ότι δεν είχαμε μεγάλες αποκλίσεις από την περσινή σεζόν. Από εκεί και πέρα αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα παραπάνω φέτος που είχαν να κάνουν και σε σχέση με τις θέσεις στάθμευσης, διότι μεγάλο μέρος της πελατείας φέτος, όπως σας είπα, ήταν οι Έλληνες. Σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν που ήταν αλλοδαποί τουρίστες και ερχόντουσαν με τα τουριστικά λεωφορεία, και θα πρέπει σίγουρα να βρούμε μία λύση εφόσον συνεχίσουμε να έχουμε το συγκεκριμένο πελατολόγιο για να βελτιώσουμε την υποδομή μας. Υπήρχαν πελάτες που ήρθαν φέτος και για το φεστιβάλ στην Επιδαύρο? Υπήρχε κόσμος που ήρθε και για το φεστιβάλ Επιδαύρο, λιγότερος φέτος. Μπορώ να πω ότι και η λόγω της ακύρωσης της μιας παράστασης που έγινε, αλλά και με το γεγονός ότι οι παραστάσεις φέτος δεν είχαν κάποια ηχηρά ονόματα, δεν έφεραν τόσο κόσμο όπως σε προηγούμενες χρονιές. Αλλά σαφέστατα είναι ένας θεσμός ο οποίος δίνει ζωή σε όλη την περιοχή. Τώρα από εδώ και πέρα βλέπουμε ότι μετά την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει μια πτώση της ζήτησης, λόγω του γεγονότος ότι τελειώνουν οι διακοπές. Και ερωτηματικό μεγάλο παραμένει ο Σεπτέμβριος, με δεδομένο ότι σε αυτόν κυρίως στηριζόμαστε στους αλλοδαπούς τουρίστες, στους οποίους δεν γνωρίζουμε ακόμα τις κινήσεις τους. Μας προβληματίζει ιδιαίτερα και η γρίπη, διότι δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί στις χώρες της Ευρώπης και μπορεί να είναι αφορμή για ακύρωση κρατήσεων και να επικαλεστούν ανωτέρα βία. Μπορεί αυτό το κομμάτι των Ελλήνων που κέρδισε αυτό το καλοκαίρι το Τολό να το έχει και το χειμώνα για διήμερα, ή δεν συμφέρει γιατί είναι μεγάλες τουριστικές μονάδες εδώ στο Τολό? Δεν είναι εύκολο να ζήσουν τόσες μονάδες, μιλάμε για 5.500 κρεβάτια περίπου, μόνο με τον τουρισμό του Σαββατοκυριακού. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε και τον αλλοδαποτουρισμό, ο οποίος κάνει εβδομαδιαίες ή 14 μέρες διακοπές, διότι διαφορετικά δεν μπορείς να συντηρηθείς. Δηλαδή και θα μειωθεί η σεζόν, η τουριστική σεζόν, όπως και στα νησιά, μόνο στο διάστημα του καλοκαιριού. Το Τολό είχε μια πολύ ψηλή τουριστική σεζόν, δηλαδή είχε από τον Απρίλιο, τέλη Μαρτίου μπορώ να πω, μέχρι και αρχές Νοεμβρίου. Και θα είναι κρίμα να μην καταφέρουμε να διατηρήσουμε αυτή την σεζόν. Εκτός πάντως βέβαια θα πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα ή κάποιες προτάσεις να γίνουν για το να κρατήσει τον, όπως είναι το θέμα του πάρκινγκ, ίσως να υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα για να κρατήσει τον εγχώριο τουρισμό, έτσι. Κοιτάξτε, εμείς όπως σας είχα πει και στην προηγούμενη συνέντευξη, βοηθήσαμε πάρα πολύ την ελληνική πελατεία. Κάναμε προσφορές, βαστήξαμε τις τιμές, κατεβάσαμε τις τιμές σε σχέση με το 2008, και γι' αυτό το λόγο και ο κόσμος προτίμησε το λόγο. Άσχετα αν κάποια αναλυθεί θέματα, άρθρα σε αθηναϊκό τύπο αναφέρουν για το Τολό ότι ήταν ακριβό. Εμείς τα τσεκάραμε όλα και δεν υφίστανται αυτά τα πράγματα. Τώρα, για του χρόνου σίγουρα βλέπουμε ότι είναι μια δύσκολη σεζόν και θα χρειαστεί να παλέψουμε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα για να μπορέσουμε να πούμε ότι θα βαστεχτούμε και στα ίδια επίπεδα με το 2009. Δεν νομίζω ότι η κρίση τελείωσε και θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και την επόμενη σεζόν.